Ο κύριος Δημήτρης Κούβελας μου κάνει την τιμή και είναι στην απογευματινή παρέα του Real FM 107,1. Να συζητήσουμε για όλα αυτά, αλλά κυρίως για τη Θεσσαλονίκη μας, κύριε Κούβελα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χρυσαμολαδά. Η τιμή και η χαρά είναι δική μου. Καλώς βρισκόμαστε στο φιλόξενο περίπτερο του Real FM εδώ στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία αφορά πράγματι τα γιορτινά της αυτές τις μέρες. Ναι. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Εγώ στεναχωριέμαι με όσους γκρινιάζουν, γιατί αυτό περιμένουμε, να η πόλη να έχει ζωή, να προσελκύσει κόσμο και επισκέπτες και τουρίστες από την Αθήνα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Κούβελα, από τις παρακολουθήσεις. Πόσο αναγκαία είναι η αλλαγή του πλαισίου που ισχύει σήμερα και τι θα βγάλει η διερεύνηση της υπόθεσης στη Βουλή? Από την πρώτη στιγμή που έσκασε, επιτρέψτε μου την έκφραση, η υπόθεση Ανδρουλάκη της επισύνδεσης, της παρακολούθησης, όπως θέλετε πείτε το, του τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως πρέπει να δοθούν απαντήσεις όλα στο φως και διαπίστωσε, ομολόγησε μία διαδικαστική, μία λειτουργική αστοχία εντός των πλαισίων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι λοιπόν, το πρώτο μέλημα ήτανε και αμέσως εκδόθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία θωρακίζει ακόμη περισσότερο τόσο θεσμικά όσο και λειτουργικά στα διαδικαστικά ζητήματα, δηλαδή την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία θυμίζω πόσο σημαντική είναι τόσο για την εθνική μας ασφάλεια όσο και για την πρόληψη και αποτροπή αλλά και την εξιχνίαση τελικά πολύ σημαντικών εγκλημάτων, κακουργημάτων. Άρα λοιπόν πρέπει αυτόν τον θεσμό να τον διαφυλάξουμε ως κόριο φθαλμού. Ναι, έχει όμως κλονιστεί αυτός ο ρόλος. Δηλαδή να παρακολουθούν εμένα, και πολλές φορές το ξέρουμε, όσοι ερχόμαστε σε επαφή, κάνει περιοδία και ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Λοιπόν, όσες φορές μιλάμε στο τηλέφωνό μας, μπορεί να πέφτει η γραμμή, λέμε αστειευόμενοι μας παρακολουθούν. Αλλά τι έχω να κρύψω? Δεν έχω κάτι να κρύψω. Ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να κρύψουμε ή όχι πράγματα όταν μιλάμε στο τηλέφωνο. Ιδανικά... Αν αποδειχθεί, κύριε Κούβελα, τώρα βλέπετε και σήμερα και τη δήλωση του κυρίου Πιτσιόρλα, το έβλεπα το πρωί στο Sky που βγήκε, που και ο ίδιος το ερώτημα που από ό,τι κατάλαβα θέλει να απευθύνει στον κύριο Τσίπρα είναι γιατί τον παρακολουθούν. Αν λοιπόν αποδειχθεί ότι και τότε ο Πρωθυπουργός παρακολουθούσε τα στελέχη του, ο τότε Πρωθυπουργός, αλλά αποδειχθεί ότι και ο νυν Πρωθυπουργός παρακολουθεί τα στελέχη του, αυτό θα είναι ένα πλήγμα προς ποιον? Προς την ίδια την ελευθερία, προς την ίδια τη δημοκρατία? Σαφέστατα προς τη δημοκρατία μας. Φαντάζεστε ο κάθε Πρωθυπουργός να στείνει έναν μηχανισμό και να παρακολουθεί όποιος θέλει, είτε είναι πολιτική του αντίπαλη, είτε είναι πολιτική του φίλη, εντός ή εκτός των τυχών, γενικώς να μας παρακολουθεί? Αυτό θα ήταν απαράδεκτο και αυτό θα ήταν όχι πλήγμα για τη δημοκρατία μας, εάν το νιώσουμε και το διαπιστώσουμε, θα ήταν μια σοβαρή δυσλειτουργία του πολιτεύματος και της κοινωνικής ζωής τελικά στη χώρα μας. Για να έρθω όμως πάλι στο ερώτημά σας. Ζητούμενο είναι να διαφυλάξουμε αφενός αυτή την κρίσιμη υπηρεσία και να την αναβαθμίσουμε. Αυτό ζήτησε ο Πρωθυπουργός από όλους μας. Να δοθούν απαντήσεις για την περίπτωση του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά κυρίως να φροντίσουμε να μην έχουμε ανάλογες περιπτώσεις, ανάλογα περιστατικά στο μέλλον. Τι εννοώ? Η συζήτηση που προηγήθηκε έφερε στην επιφάνεια το ερώτημα, είναι νόμιμο, είναι δυνατόν να παρακολουθείτε ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα δημόσιο πρόσωπο? Η απάντηση είναι σαφώς πως ναι. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Με προϋποθέσεις να γίνεται αυτό? Προφανώς. Ήταν το δικό σας ερώτημα. Φαντάζεστε να μας παρακολουθούσαν
ανεξέλεγκτα. Μας παρακολουθούν ανεξέλεγκτα, κύριε Κούβελ. Το αλλά αποφάσισε. Να σας πω κάτι. Εμένα πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ας μην κοιμούνται αυτοί που και τον πολύ κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. Αν παρακολουθούν εμένα ή εσάς ή τον κύριο Ανδρουλάκη. Τελικά, λοιπόν. Και επειδή ξέρω ότι έχετε πολύ μεγάλη ευαισθησία και δείχνετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε όλη την εκλογική που σας περιφέρεια στην Α Θεσσαλονίκη, αλλά ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο δυτικό κομμάτι. Προπάντων. Και επειδή όσες φορές το έχουμε κουβεντιάσει, ξέρω ότι πάντα έχετε το βλέμμα σας στραμμένο εκεί, πραγματοποιείτε αυτοψίες, πραγματοποιείτε επισκέψεις. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει για το κομμάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Θέλω όμως το δικό σας σχόλιο για τα 30 πλάς έργα που ανακοινώθηκαν μέχρι το 2030 για τη Θεσσαλονίκη. Πώς κρίνετε τους ρυθμούς που προχωράνε, αν φοβάστε ότι μπορεί κάτι από όλα αυτά που μας συμβαίνει, το ενεργειακό ή ακόμα και ένας κλειδονισμός στην κυβέρνηση ή εκλογές, εκλογές ακόμα και στο τέλος της τετραετίας, μπορούν αυτά τα έργα να τα καθυστερήσουν ή να τα ματαιώσουν το σχεδιασμό τους? Είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα να υπάρχει σχεδιασμός, στα πλαίσια του σχεδιασμού να υπάρχει χρηματοδότηση και βέβαια χρονοδιάγραμμα για τα μεγάλα έργα. Έτσι μόνο φτάνουμε στο τέλος να χαρούμε σημαντικά έργα υποδομής. Έτσι θα καταφέρουμε σε ένα χρόνο και κάτι, σε 15 μήνες από σήμερα, να μπούμε για πρώτη φορά στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι διαρκές, βαθύ, έντονο για αυτές τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη. Είναι σε πολύ καλό δρόμο τα έργα, άλλα είναι ήδη όρημα και εκτελούνται, κατασκευάζονται, προχωρούν, άλλα είναι σε φάση προχωρημένης μελέτης και θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια η κατασκευή και η υλοποίησή τους. Ένα από αυτά είναι και η ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης, στον οποίο βρισκόμαστε τώρα. Το 2026, πρώτα ο Θεός, θα ζούμε μέσα σε έναν χώρο, θα περπατούμε μέσα σε έναν χώρο όπου θα συνδυάζεται η αναψυχή με εκθεσιακές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν τον χρόνο τους. Είμαι αισιόδοξος, για να μην πω απολύτως πεπισμένος, γιατί στο μέλλον ενδεχομένως να έχουμε και άλλες εκπλήξεις σαν αυτές τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση. Σας θυμίζω την κρίση στον Εύρο, το μεταναστευτικό ζήτημα γενικότερα, η πανδημία, η ενεργειακή κρίση ακριβώς συνέπεια του πολέμου και κατ' επέκταση η ακρίβεια η οποία έχει κάνει την εμφάνισή της και εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα, εάν αντί να γιγαντώνουν, να φουντώνουν, έρθουν σε ύφη, νομίζω ότι θα είμαστε μέσα στους χρόνους και τα έργα τα οποία έχουν εξαγγελθεί για τη Θεσσαλονίκη ήδη εκτελούνται ή στο άμεσο μέλλον ξεκινούν, θα είναι έτοιμα στην ώρα τους και θα μπορέσουμε να τα χαρούμε η Θεσσαλονίκη και όχι μόνο και οι επισκέπτες της πόλης. Επειδή το τέλος του 23 φαίνεται πολύ κοντά και είναι πολύ κοντά με τη λειτουργία του μετρό, αναρωτιέμαι θα καταφέρουμε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε την επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Και το λέω ως ένα παιδί δυτικών συνοικιών, κύριε Κούβελα. Έχετε δίκιο, είναι και δική μου έγνοια, εξίσου με εσάς. Δεν είμαι κάτοικος στα δυτικά της πόλης, αλλά είναι μια αναγκαιότητα και βρίσκεται πολύ ψηλά στις δικές μου προτεραιότητες η υπόθεση της επέκτασης στα δυτικά. Αντίστοιχα, έχει σημασία η επέκταση και προς τα δυτικά. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υποδομών, Κώστας Καραμαλής. Mm-hmm. Επισκέφτηκε διαδοχικά τους Δήμους Αμπελοκήπων Μενεμένης, Κορδελιού Ευόσμου και Παύλου Μελά. Του τέθηκε το ερώτημα αυτό και στις τρεις επισκέψεις. Απάντησε λοιπόν ξεκάθαρα και πιστικά προς τους δημάρχους που έχουν αγωνία. Έχουν αγωνία και πρέπει να σας πω με την ευκαιρία ότι είναι πολύ διεκδικητική και μαχητική. Ο Κυρίζογλου το ξέρω, την αγωνία. Και οι τρεις δημαρχοί. Και ο Λάζαρος Κυρίζογλου και ο Κλεάνθης Μανδαλιανός. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο τώρα. Μην μου βάζετε φωτιές και θέλω να σχολιάσω και δεν μπορώ, ναι. Και ο Δημήτρης Δεμουρτζίτης πάντως, τέθηκε το ερώτημα. Και η απάντηση του Υπουργού ήταν πως φτάσαμε να συζητάμε για την επέκταση επειδή θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο περίπου το μετρό. Οι πρόδρομες μελέτες ολοκληρώνονται. Η μελέτη ανάπτυξης του μετρό Θεσσαλονίκης, που είναι πολύ βασική
πολύ, πολύ βασικό εργαλείο, είναι πολύ βασική δουλειά για να ξέρουμε ποια θα είναι η διαδρομή, ποια θα είναι η τροχιά ακριβώς, πού θα είναι οι στάσεις, να γίνει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Άρα λοιπόν είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Τα πράγματα έρχονται στην ώρα τους. Έρχονται στην ώρα τους. Ξέρετε, εάν οι διαβουλεύσεις αρχίσουν να βαλτώνουν, και εδώ θα μου επιτρέψετε, αν φοβάμαι κάτι, είναι ο κακός μας εαυτός. Συμφωνώ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτοί που βρίσκουν νόημα ύπαρξης με το να μην γίνεται τίποτα στην πόλη. Ακριβώς. Να κάνουν συνεχώς κριτική, ναι, και να εννοούν ότι μόνο η δική τους άποψη είναι σωστή και πως αυτή πρέπει να επικρατήσει. Κύριε Κουβέλα, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα στην απογευματινή παρέα του Real FM 107,1. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαμπολαδά, για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.